Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι Δευτέρα του Πάσχα, 9 Απριλίου 2018. Στο νησί μου την Κέρκυρα πια έπρεπε να επιστρέψω, φίλες και φίλοι. Είναι ακόμα οφειλόμενα άλλα δύο βιντεάκια, τα οποία θα τα προβάλλω πριν από αυτό εδώ το νέο μου βιντεάκι, στην υπόλοιπη ελαδίτσα μας από την τελευταία μου εξόρμηση, την πρόσφατη εξόρμησή μου. Σε αυτό το νέο μου βιντεάκι έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω ένα χωριό στο βόρειο συγκρότημα του νησιού μου της Κέρκυρας με την ονομασία Πλάτωνας. Εδώ είναι, βλέπουμε και την ταμπέλα. Να την. Πλάτωνας. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό το χωριό? Καταρχήν, το χωριό Πλάτωνας είναι το χωριό εκείνο της Κέρκυρας το οποίο επισκέφθηκε ο αρχαίος Πλάτωνας το 405 π.Χ. όταν ήρθε εδώ για τη γιορτή των Λινέων προς τιμήν του Θεού Διονύσου. Συμμετείχε λοιπόν στη γιορτή αυτή τη συγκεκριμένη που γινόταν εδώ, στο συγκεκριμένο μέρος, εδώ σε αυτή την περιοχή. Και προς τιμήν του Πλάτωνα, του αρχαίου Πλάτωνα, δόθηκε το όνομα σε αυτό το, την περιοχή, στο χωριό που τότε ήταν απλά ένας οικισμός, δόθηκε η ονομασία Πλάτωνας. Το χωριό Πλάτωνας, φίλες και φίλοι, λέγεται αλλιώς και Πλάτωνας Νυμφών, γιατί προς τα εδώ, προς αυτή τη μεριά, δεν φαίνεται από εδώ φυσικά, είναι πίσω από αυτό το βουνό, βουναλάκι, βρίσκεται το χωριό Νυμφές. Το χωριό Νυμφές σας το είχα παρουσιάσει στο Facebook, αλλά υπάρχει πιθανότητα αργότερα να το παρουσιάσω ξανά εδώ και στο YouTube και από εκεί να το μεταφέρω στο Facebook, διότι πάνε περίπου 5 χρόνια από όταν είχα παρουσιάσει το χωριό Νυμφές μόνο στο Facebook. Και είναι μια καλή ευκαιρία να το παρουσιάσω με νέο βιντεάκι μου. Πρώτα στο YouTube, για να το δουν και άλλοι διαδικτυακοί φίλοι, και από εκεί να το μεταφέρω και εδώ στο Facebook, για τους διαδικτυακούς φίλους του Facebook. Ο Πλάτωνας απέχει περίπου 33 χιλιόμετρα από την πόλη της Κέρκυρας, στα βόρεια του νησιού της Κέρκυρας. Ο πληθυσμός του είναι αυξομοιώσιμος, έχει λιγοστούς πλέον κατοίκους και είναι αυξομοιώσιμος ο πληθυσμός. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό του χωριού Πλάτωνας είναι ότι εδώ παράγεται το 80% του περίφημου κουμκουάτ. Το κουμκουάτ είναι φρούτο που βγαίνει από το ομώνυμο δέντρο το κουμκουάτ, το οποίο ευδοκιμεί κυρίως στην Κίνα. Το έφεραν εδώ στην Ελλάδα να ευδοκιμήσει, αλλά πουθενά δεν πέτυχε αυτή η δοκιμή στην υπόλοιπη ελλαδίτσα μας, αλλά μόνο στο έδαφος της Κέρκυρας. Είναι κατάλληλο το έδαφος της Κέρκυρας και μόνο της Κέρκυρας, του νησιού της Κέρκυρας, για το κουμκουάτ, το συγκεκριμένο φρούτο, το οποίο γίνεται ποτό, γλυκό, γλυκό κουταλιού εννοώ, και παρασκευάζονται και άλλα πράγματα με το συγκεκριμένο φρούτο. Είναι σαν νερατζάκι, πιο μικρό από πορτοκάλι, αρκετά πιο μικρό, μοιάζει όμως με το πορτοκάλι, και ευδοκιμεί, όπως σας είπα, μόνο εδώ στο νησί μου την Κέρκυρα λόγω εδάφους, πουθενά αλλού. Το 80% λοιπόν της παραγωγής του κουμκουάτ παράγεται εδώ, στο χωριό Πλάτωνας, του βορείου συγκροτήματος του νησιού μου της Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να δούμε το χωριό Πλάτωνας, για να το δούμε. Και καθώς θα διασχίσουμε το χωριό Πλάτωνας με το αυτοκίνητό μου, θα απολαύσουμε και ένα εκπληκτικό κομμάτι από τον αγαπημένο μου Ιταλό σαξοφωνίστα, Φάουστο Παπέτη και την ορχήστρα του, το οποίο βρίσκεται στην 27η συλλογή του Φάουστο Παπέτη και είναι σύνθεση δική του, φίλες και φίλοι. Είναι σύνθεση του Φάουστο Παπέτη, όμως αυτή τη φορά σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι το συνέθεσε μαζί με τον Ρέντι Μπόμπιο. Δηλαδή το κομμάτι το συγκεκριμένο είναι σύνθεση των Φάουστο Παπέτη, του Ιταλού σαξοφωνίστα, και του Ρέντι Μπόμπιο, ενός από τα μέλη της ορχήστρας του Φάουστο Παπέτη. Έχει τον τίτλο Orange, δηλαδή πορτοκάλι. Είναι υπέροχο, μοντέρνο, Φάουστο Παπέτη είναι αυτός, καυτό και σεξι κομμάτι. Πάντο ο Φάουστο Παπέτη έγραφε μοντέρνα κομμάτια και πιο μπροστά από την εποχή του, και μάλιστα κυρίως ροκ όταν ήταν σκέτη σύνθεση δική του. Όταν όμως συνέθετε με τον Ρέντι Μπόμπιο, ήταν funk, disco funk, όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο τώρα κομμάτι, το οποίο είναι disco funk jazz, το συγκεκριμένο κομμάτι. Μοντέρνο, καυτό και σεξι, με την υπογραφή του Φάουστο Παπέτη, φίλες και φίλοι. Φάουστο Παπέτη, orange, δηλαδή πορτοκάλι,
σύνθεση δική του, του Φάουστο Παπέτη, καθώς και του Ρέντι Μπόμπιο. Στα πλήκτρα συνοδεύουν το Φάουστο Παπέτη οι Ρέντι Μπόμπιο και Τζιανκάρλο Σόριο, καθώς και η υπόλοιπη ορχήστρα του Φάουστο Παπέτη. Απολαύστε! Φίλες και φίλοι, είχα την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω το υπέροχο, μοναδικό χωριό στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας με την ονομασία Πλάτωνας, και λέω μοναδικό γιατί είναι το χωριό το οποίο επισκέφθηκε ο αρχαίος Πλάτωνας το 405 π.Χ. Για να συμμετέχει στην γιορτή των Λινέων που γινόταν εδώ, στη συγκεκριμένη περιοχή εδώ στην Κέρκυρα, προς τιμήν του Θεού Διονύσου. Ήρθε λοιπόν εδώ ο Πλάτωνας και προς τιμήν του δόθηκε το όνομα Πλάτωνας του συγκεκριμένου οικισμού που έγινε πλέον χωριό. Αργότερα έγινε χωριό και πήρε την ονομασία του αρχαίου Πλάτωνα. Καθώς φίλες και φίλοι το διασχίσαμε με το αυτοκίνητό μου, απολαύσαμε και ένα εκπληκτικό κομμάτι από τον αγαπημένο μου Ιταλό σαξοφωνίστα Φάουστο Παπέτη και την ορχήστρα του με τον τίτλο Orange. Ένα υπέροχο καυτό και σεξι disco, funk, jazz κομμάτι με την υπογραφή του ίδιου του Ιταλού σαξοφωνίστα, φίλες και φίλοι, του Φάουστο Παπέτη. Το συνέθεσε ο Φάουστο Παπέτη αυτό το κομμάτι μαζί με τον Ρέντι Μπόμπιο. Απολαύσαμε βέβαια μέσα και ένα υπέροχο σολάκι με την ηλεκτρική κιθάρα, ένα rock τμήμα. Φάουστο Παπέτη είναι αυτός, να μην περάσει και ένα ροκάκι μέσα. Συνήθως στις συνθέσεις του, όπως είπαμε, ήταν rock
Τα κομμάτια που συνέθετε στη θέση του ήταν κυρίως rock, αλλά εδώ το συνέθεσε μαζί με τον Reddy Bobby, οπότε ήταν disco funk jazz. Αλλά εκείνο το σολάκι υποπτεύομαι ότι ο Φάουστο το έγραψε, γιατί είχε το γνωστό στήλο, τα γράφει ο Φάουστο, rock για ηλεκτρική κιθάρα της ορχήστρας του, για την ηλεκτρική κιθάρα της ορχήστρας του. Στα πλήκτρα συνόδευσαν το Φάουστο Παπέτη, Reddy Bobby, ο μουσικοσυνθέτης που το έγραψε το κομμάτι μαζί με το Φάουστο, και Giancarlo Σόριο, καθώς και η υπόλοιπη ορχήστρα του Φάουστο Παπέτη. Φίλες και φίλοι, να είστε όλες και όλοι καλά. Κωνσταντίνος Γεωργίου, δεύτερη μέρα του Πάσχα, δηλαδή Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018. Γεια σας! Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Να είστε όλες και όλοι καλά.